ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει αξιοπρέπεια αυτή. Μίλησα που είναι στα για γυάλινα, το αρκαλοχώρι. Στα γυάλινα γραφεία, και το λέω εγώ αυτό, δεν το είπατε εσείς, αλλά το λέω εγώ, όταν σήμερα και γι' αυτό κάνω αυτή την παρένθεση, γιατί είναι ουσιαστικό, κυρία Δουργεράκη, σας είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι αρχές Οκτωβρίου είχαμε εκφράσει την άποψη και μάλιστα σας είχα πει διαμέσου μιας εκπομπής που είχε κάνει ο κύριος Σαχίνης για τον τομέα αποκατάστασης γραφείο, κατάστασης σεισμοπλήκτων. Εδέεσε ο κύριος προχθές να καταλάβουν τη σημασία αυτού του γραφείου μετά από ένα μήνα. Ή όχι, 27 Σεπτεμβρίου, 15 Νοεμβρίου, καλός είναι ο χρόνος, θα σας έλεγε κάποιος. Σωστά το λέτε, σωστά. Ας ελπίσουμε ότι θα συσταθεί άμεσα, που πραγματικά είναι ένα γραφείο που θα λύσει. Μα είπατε ότι από σήμερα, ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί, να εξυπηρετεί κόσμο. Θα το δούμε πώς θα επανδρωθεί και θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Το άλλο θέμα που είναι σοβαρό, και ίσως να μην το ξέρουν αρκετοί, είναι ότι σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, γι' αυτό είπα για αξιοπρέπεια. Σήμερα λήγει η προθεσμία 15 Νοεμβρίου. Παράταση δεν έδωσαν δηλαδή. Υποβολής δικαιολογητικών, των φακέλων δηλαδή που πρέπει να κατατεθούν κλπ. Εάν, κυρία Δουλγεράκη, δεν δοθεί έστω και σήμερα, δεν βγει ο υπουργός, ο οποίος έχει ενημερωθεί, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, έχει ενημερωθεί και από μένα προσωπικά, αλλά και από τον κύριο Βεσιρόπουλο, ακούστε, τον υπουργό οικονομικών, πριν δύο εβδομάδες, ότι επιτακτική ανάγκη να δοθεί παράταση, διαφορετικά όλα τα άλλα θα είναι γράμμα κενό. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει παρά και το αίτημα που έστειλαν πριν τρεις μέρες οι δύο δήμαρχοι Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίου. Όταν λοιπόν, κυρία Δηλουγεράκη... Μισό λεπτό, πάνω σε αυτό. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς θα ισχύσει. Δηλαδή, εγώ άκουγα έναν άνθρωπο, να το ξαναπώ αφού άνοιξαμε εξή τη συζήτηση, για να το πούμε και στους ανθρώπους που μας ακούν από την περιοχή. Αυτό που στην αρχή λέγανε με τα δυσθεώρητα τα λάθη τα οποία υπήρχαν, τα τεράστια τα λάθη τα οποία υπήρχαν, ότι ακόμα και αν έχει ένα ταχυδρομικό κώδικα λάθος, θα πρέπει να μπει μέσα στο σύστημα, να τον διορθώσει όλο αυτό, ταλαιπωρία κλπ. Και ακούγαμε ανθρώπους, όπως ας πούμε τον κύριο Μπαριτάκη, ο οποίος τα ξέρει όλα αυτά πάρα πολύ καλά και ο άνθρωπος προσπαθούσε σε όλους τους τόνους και να ενημερώσει και να βοηθήσει. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος προχθές είπε ότι, ξέρετε, οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στο ε9 μετά 26/9 δεν ανεβαίνει στο αρρωγή, γιατί το σύστημα δεν παίρνει τις αλλαγές. Το ζητήσει, κυρία Δουργεράκη, μόνο ακριβώς, λύση είναι ο φυσικός φάκελος. Το λέτε, πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Μαριτάκης. Αυτό ακριβώς ζήτησα πριν δύο εβδομάδες σε επίκαιρη ερώτηση που έγινε στον κύριο Βεσιρόπουλο, αλλά δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Τριαντόπουλος, Βεσιρόπουλος. Και το λέω αυτό. Είναι προσωπική η διαφορά. Έχοντας το γνώτη αυτόν, δεν ανοίγει η ΑΔΕ για να αναγνωρίσει το διορθωμένο ε9, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Μισό λεπτό. Και ιδιαιτέρως, συγγνώμη κυρία Δουλειά, και ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Δηλαδή, πέθανε ο γονιός 6 μήνες, 7 μήνες πριν τους σεισμούς ή μετά τους σεισμούς και ήταν ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι τους, ακόμα και αν αλλάξει το ε9, αυτό είπε ο κύριος Μπαριτάκης και αυτό διαβιβάσαμε στον κύριο Υπουργό, δεν αναγνωρίζεται, ακόμα και αν τα αλλάξουν, δηλαδή που μπορούν να τα αλλάξουν, να κάνουν διορθωτική κίνηση στο ε9, δεν αναγνωρίζεται από την ΑΔΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, πολύ σωστά το είπατε, στο πρόγραμμα της στεγαστικής αρρωγής. Και τι θα γίνει. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Εμένα αυτονόητα πράγματα. Μισό λεπτό. Απλά. Τους ανθρώπους εσάς, τους ανθρώπους εκεί που έχουν τη δική τους την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια, τους ενδιαφέρει αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους οι δύο συγκεκριμένοι. Εννοείται και όχι, κυρία Δουλγεράκη. Αλλά έχουν υποχρέωση όμως. Έχουν υποχρέωση. Είναι κυβέρνηση. Έχουν υποχρέωση να σκύφτουν σε αυτά τα σοβαρά μείζωνος σημασίας προβλήματα. Που αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, κυρία Δουργεράκη, που για άλλους φαίνονται απλά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτή είναι η αγωνία, αυτή την αγωνία που εκφράζετε κι εσείς. Εκφράσαμε κι εμείς. Και θέλω να πω, και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να πει η κυρία Δουργεράκη ότι δεν ξέρουν. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια εκδοχή.
Γιατί έχουν ενημερωθεί πληρέστατα. Και πέστε μου, είπατε αυτό, ότι ο παρατοπρωθυπουργό, όπως επίσης και ο από το οικονομικό, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Τελεία, το είπατε. Ναι, να πάνε να ανοίξουν λοιπόν ένα γραφείο. Να πάνε για ποιο λόγο, κυρία Λουγεράκη, μέχρι και σήμερα δεν έχουν δώσει την παράταση για την κατάθεση των δικαιολογικών και των φακέλων που να δώσουν. Κυρία Λουγεράκη, να σου το πω και διαφορετικά. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες άνθρωποι, μένουν σε φιλοξενούνται, μένουν σε ξενοδοχεία. Μένουν στο ξάδερφο, στην αδερφή, δεν έχουν άμεση πρόσβαση ηλεκτρονική στα διάφορα μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει περισσότερο την παρέμβασή τους σε αυτά τα ζητήματα. Και να έρθει εμένα ο κύριος Δριαντόπουλος να μου λέει ότι θα δούμε αν θα δώσουμε παράταση. Με συγχωρείτε. Και είναι αυτό που είπατε, σας άκουσα το πρωί. Κάποιοι πρέπει να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Διαφορετικά δεν θα λύσουμε προβλήματα, κύριε. Για να διεκδικήσουν επιτέλους οργανωμένα. Ο Παύλος Μπαριτάκης πρώτος μου έβαλε την ιδέα ότι πρέπει να είναι πολύ πιο δυναμική η παρέμβαση των πάντων εσάς, των συναδέλφων σας, των δημαρχαίων, των περιφερειακών, των πάντων όλων, γιατί αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Κυρία Λουγεράκη, ξέρετε τι είπαν οι δήμαρχοι προχθές στο Αρκαλοχώρι στη σύσκεψη που κάναμε μετά τα φώτα της δημοσιότητας, το έχουμε πει πολλές φορές. Έμειναν μόνοι τους. Και κάντε μια έρευνα αύριο. Δεν κάνω να δείτε καμία έρευνα. Αν έχουν αφήστε πάρει το χρήματα, τώρα αυτό, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τροπάρι. Αφήστε το. Αν έχουν πάρει έστω και ένα ευρώ για τη σύντηση, ναι, αν έχουν πάρει ένα ευρώ για τη στέγαση, καλά να είναι η περιφέρεια, καλά να είναι η προσπάθεια των δήμων. Το αν έχουν κλείσει τα φώτα της δημοσιότητας ή όχι για αυτούς τους ανθρώπους, αυτό είναι ένα άλλο τροπάρι που το χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι. Ας μην το κάνουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, γιατί τα φώτα μας δεν είναι σβηστά. Σας αποχαιρετώ με την εξής παράκληση των ανθρώπων οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας. Δεν θα το ανοίξω ως θέμα, απλά με την παράκλησή τους από τις πληγήσεις περιοχές, επειδή δεν έχει αποσαφινιστεί τι θα γίνει και οι άνθρωποι έχουν μεγάλη αγωνία. Δείτε πώς, πότε και λοιπά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό μέσα από τις δικές σας τις διαδικασίες και πόσο γρήγορα μπορείτε να κινηθείτε για να ξέρουν εάν τελικώς θα δοθεί η παράταση ή όχι και να διευκρινιστούν τα υπόλοιπα. Την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν 10 μέρες ακριβώς, 9 μέρες, είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση για αυτό το θέμα. Σήμερα, δύο μέρες τώρα, ακόμα και το Σαββατοκύριακο, προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Τριαντόπουλο και θα πω και το όνομά του, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, και τον κύριο Τσαπακίδη, ο οποίος είναι στο γραφείο του κύριου Τριαντόπουλου. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ο αρμόδιος υπουργός. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Δεν μας απάντησε. Ο κύριος Βεζιρόπουλος, για να τα λέω όλα, δεν θέλω να κρύβομαι, ο κύριος Βεζιρόπουλος ήταν θετικός στην παράταση. Μπροστά μου επικοινώνησε με τον κύριο Τριαντόπουλο, του είπε ο κύριος Τριαντόπουλος ότι ναι, θα το δούμε, δεν έχει δει τίποτα. Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε και σήμερα, καταληκτική ημερομηνία είναι σημερινή, οπότε μέχρι το απόγευμα, εάν δεν έχουν δώσει την παράταση, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και να μεταδώσουμε. Ξέρετε, επόμενη κίνηση είναι ο φυσικός φάκελος. Ξέρετε τι σημαίνει φυσικός φάκελος με την ελληνική πραγματικότητα. Σε πάει σε βάθος κοντά και ένα χρόνο. Για να μην πω παραπάνω. Και το ζητούμενο είναι μέχρι τότε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν, να μπορέσουν να ξαναστηθούν στα πόδια τους, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και αυτό είναι το μεγάλο μεγάλο ζητούμενο. Μα κυρία Λουγεράκη, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Εσείς θα τοποθετείτε σωστά. Ακούστε. Προχθές μιλήσαμε με τον Υπουργό και είπαμε ότι είναι αδιανόητο μέχρι και σήμερα να μην έχει δοθεί το επίδομα ειδικού σκοπού. Γιατί λέω επίδομα ειδικού σκοπού, επειδή συμπεριλαμβάνει και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους που είναι γύρω στους 380 στις σεισμόπληκτες περιοχές. Δεν έχει δοθεί το επίδομα. Βγάζει μια κία την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη το βράδυ, που ακούστε τώρα, δεν βάζει ούτε αναδρομική ισχύ και βάζει το επίδομα ειδικού σκοπού. Να δούμε πότε θα βγει, βέβαια, η κοινή υπουργική απόφαση. Μόνο για τρεις μήνες. Για δε τους επιχειρηματίες. Από τις 27 του Σεπτέμβρη και μετά. Και πάει Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Μέχρι 27 Δεκέμβρη. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Πώς θα αισθανθούν στα πόδια τους αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν δηλαδή? Δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Υπουργός ότι 1,5 μήνα τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι με μηδενικό εισόδημα? Μάλιστα. Λοιπόν. Το ίδιο και οι επιχειρηματίες, κυρία Δουργεράκη, που έχασαν τις δουλειές τους. Σε ανάλογες περιπτώσεις, να σε ενημερώσω ότι δόθηκε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης των 3.000-4.000 εφάπαξ σε επιχειρήσεις που έκλεισαν. Στις επιχειρήσεις των σεισμόπληκτων περιοχών των δύο Δήμων. Τι έχει γίνει για τους επιχειρηματίες? Τίποτα. Τίποτα. Και αυτοί με μηδενικό εισόδημα. Και τους καλεί μετά από 6 μήνες
να πληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.